σας αγαπημένοι μου φίλοι εργαζόμενοι. Σήμερα θα δείξουμε αυτά τα εύκολα, ξεχωριστά και υπέροχα πασχαλινά τσουρεκάκια. Που όλοι έστω και μία φορά πρέπει να τα κάνουμε, παρόλο που είναι λίγο μπελάς. Πάμε να δούμε τα υλικά. Τα υλικά μας είναι 2 φλιτζάνια γάλα, 18 αυγά, είναι 16 και τα 2 θα τα χρησιμοποιήσουμε για το άλυμα από πάνω, μαγιά φρέσκια 100 γραμμάρια, μαχλέπι 20 γραμμάρια, 2 φακελάκια, κακουλέ 2 φακελάκια 16 γραμμάρια, 1 κιλό ζάχαρη, ξύσμα και χυμό από 2 πορτοκάλια, 600 γραμμάρια νέα φετίνη και 3 κιλά αλεύρι, το κίτρινο αλεύρι του Αμερικάνικο με το κεφάλι, Robin Hood γράφει. Αυτά. Παίρνουμε μία μεγάλη λεκάνη, ρίχνουμε όλο το αλεύρι εδώ μέσα, και μέχρι να κάνουμε τη διαδικασία με τα υλικά, βάζουμε το αλεύρι στους 50 βαθμούς πάνω κάτω μέσα στο φούρνο. Βάζουμε λοιπόν το αλεύρι στο φούρνο. Παίρνουμε μια κατσαρόλα, το αλεύρι θα είναι στο φούρνο μέχρι να τελειώσουμε τη διαδικασία αυτή με τα υλικά. Παίρνουμε λοιπόν μια κατσαρόλα και τη βάζουμε στο μισό. Και ρίχνουμε τα υλικά μας. Ρίχνουμε πρώτα το γάλα, ρίχνουμε όλη τη ζάχαρη, ανακατεύουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να τελειώσουμε τη διαδικασία με τα υλικά. Το αλεύρι μας, όπως είπαμε, θα είναι μέσα στο φούρνο στους 50 βαθμούς πάνω κάτω. Περιμένουμε λίγο να λιώσει η ζάχαρη και ρίχνουμε τη φετίνη μας, το πορτοκάλι μας και το κακουλέ με το μαχλέπι. Ρίχνουμε τη φετίνη σιγά σιγά μέχρι να λιώσει, ανακατεύουμε και μετά θα ρίξουμε τα υπόλοιπα. Έχει λιώσει και το βούτυρο. Ρίχνουμε το ξύσμα. Το χυμό μας. Μισό ποτήρι βγαίνει συνήθως. Ανακατεύουμε. Έχουμε λιώσει τη μαγιά σε μισό ποτήρι φλιαρό νερό. Έχουμε λιώσει εδώ τη μαγιά μας. Και τη ρίχνουμε και αυτήν μέσα. Και στο τέλος, θα ρίξουμε τα αυγά. Ρίχνουμε και τα κακουλέ. Το μαχλέπι. Αυτό είναι το μείγμα. Τώρα στη φάση αυτή κλείνουμε και τη φωτιά και ρίχνουμε τα αυγά σιγά σιγά. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε και σιγά σιγά τα αυγά. Λίγο λίγο και ανακατεύουμε. Τελειώσαμε με το μείγμα και βγάζουμε το αλεύρι το οποίο έχει ζεσταθεί, όπως βλέπετε. Εγώ το βλέπω βασικά. Και ανοίγουμε μία τρύπα. Εδώ θα ρίξουμε το μείγμα και θα αρχίσουμε να ζυμώνουμε σιγά σιγά. Όλα τα υλικά μας, όπως βλέπετε, είναι χλιαρά. Τα υλικά μας τα βγάζουμε έξω για μισή-μία ώρα να πάρουν όλα την ίδια θερμοκρασία και μετά αρχίζουμε και τα δουλεύουμε. Ρίχνουμε τώρα το μείγμα μέσα στο κέντρο, σιγά σιγά, και μετά με το χέρι αρχίζουμε και δουλεύουμε. Δουλεύουμε τη ζύμη. Έχουμε ζυμώσει την ζύμη, έγινε τέλεια. Θα τη βάλουμε μέσα στο φούρνο για κανένα τεταρτάκι, να φουσκώσει μέσα στο φούρνο, πάλι στους 50 βαθμούς όπως το είχαμε, και μετά θα το ξαναζυμώσουμε και θα κάνουμε τα σχηματάκια που θέλουμε. Έχουμε βγάλει από το φούρνο που το είχαμε το ζυμάρι, ζυμώνουμε άλλη μία φορά. Έγινε τέλειο. Το αφήνουμε πάλι να ξεκουραστεί και να φουσκώσει έξω τώρα, έξω από το φούρνο, μισή ώρα περίπου, και μετά θα αρχίσουμε να πλάθουμε. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Παίρνουμε ένα κομμάτι, λίγο αλεύρι και κοιτάξτε, ανοίγουμε έτσι με απαλές κινήσεις, στριφογυρνώντας. Το ανοίγουμε, γιατί έχει ελαστικότητα.
ανοίγει μόνο του, σαν λάστιχο. Ανοίγουμε λοιπόν και κατόπιν το διπλώνουμε και κάνουμε μια φλεξούδα. Ωραία. Να το τσουρέκι, είναι έτοιμο. Θα το βάλουμε στη λαδόκολλα. Μπορούμε να κάνουμε και μικρά ατομικά. Να κάνουμε άλλο ένα. Ανοίγουμε τη ζύμη. Κάνουμε και αυτό το στριφογύρισμα αν θέλουμε. Γίνεται πιο ωραίο εμφανισιακά. Ανοίγουμε λοιπόν τη ζύμη και κάνουμε την τεξούδα. Έχω χτυπήσει δύο αυγά με μισό φλιτζάνι σπορέλο και αλείφουμε και ψήνουμε στους 170 βαθμούς για μισή ώρα. Προθερμαίνουμε το φούρνο φυσικά για 5-10 λεπτά και εντάξει, είναι λίγο φασαριώδη, αλλά μια φορά είναι το Πάσχα. Και τα ψήνουμε, είπαμε, στους 170 βαθμούς για μισή ώρα. Πάμε να τα ψήσουμε. Ψήσαμε λοιπόν τα τσουρέκια μας. Φτιάξαμε διάφορα σχήματα, μεγάλα, στρόγγυλα, μικρά και περιμένουμε το Πάσχα. Καλή επιτυχία!